Και η πρώτη ερώτηση αφορά τον κύριο Νικητάκη, αν μπορεί να απαντήσει. Προημερών μας είχε καλέσει ο κύριος Δήμαρχος να συζητήσουμε για το πρόβλημα της υποθαλάσσιας ζεύξης. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, εάν έχει απαντηθεί στο Υπουργείο το πρόβλημα της υπόγειας υποθαλάσσιας ζεύξης, αν έχει απαντηθεί δηλαδή από μεριά του Δήμου και με ποια απόφαση έχει δώσει αυτή την απάντηση. Εάν υπάρχει απάντηση, θα θέλαμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς σαν παράταξη, να την έχουμε στα χέρια μας, να δούμε πώς ο Δήμος ή ο Δήμαρχος έχει χειριστεί αυτό το θέμα. Τώρα, για τη ζεύξη που ρώτησε ο Θεμάς. Δεν κατάλαβα για ποια απόφαση. Υποθαλάσσια. Μισό λεπτάκι. Έχουμε πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και είναι εντελώς συγκεκριμένη. Δεν έχω υπόψη μου αν απάντησε ο Δήμαρχος στο Υπουργείο, δεν το έχω πραγματικά, δεν το έχω υπόψη μου, αλλά είναι προφανές ότι αν απάντησε, απάντησε με βάση την απόφαση που έχουμε πάρει εδώ και είναι εντελώς, μα εντελώς συγκεκριμένη. Στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε πάρει απόφαση, βεβαίως, όχι στο δικό σας. Δεν έχουμε πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν τη θυμάμαι τώρα απέξω τον αριθμό της απόφασης, αλλά έχουμε πάρει. Και στην προηγούμενη θητεία, και το θυμάται η ζωή, έχουμε πάρει και έχουμε πάρει και εμείς, έτσι, που είχαμε απορρίψει την υποθαλάσσια με τη μορφή που δινόταν, όπως και στην προηγούμενη, ακριβώς με τους ίδιους όρους και τους ίδιους λόγους. Δεν ξέρω τι απάντησε, παιδιά. Είπα εξ αρχής. Μα συγγνώμη, παιδιά. Είπα, δεν ξέρω αν απάντησε, αλλά είπε για με ποια απόφαση και λέω ότι έχουμε μία και μοναδική απόφαση. Δεν έχουμε άλλη. Ωραία. Αυτό είπα. Εξήγησα από την αρχή ότι δεν ξέρω αν απάντησε.